Την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας τίμησαν και οι γυναίκες του γυροκομείου της Ορθοδόξου Χριστιανικής Ένωσης Κυριών της Θήβας. Η πρόεδρος του γυροκομείου μιλά στην κάμερα του Σταρ Κεντρικής Ελλάδος για την ιστορία του ιδρύματος αλλά και την παρακαταθήκη που έχουν εκείνες από τις γυναίκες του 1925 που ξεκίνησαν να λειτουργούν το ίδρυμα. Βρισκόσαστε στο γυροκομείο της Ορθοδόξου Χριστιανικής Ένωσης Κυριών, που αποτελείται μόνο, τα μέλη του είναι μόνο γυναίκες. Και χτες είχαμε μία μικρή μάζοξη σε ένα μαγαζί της πόλης για να, όχι να γιορτάσουμε, να τιμήσουμε τις γυναίκες που ίδρυσαν το Σωματείο της Ορθοδόξης Χριστιανικής Ένωσης Κυριών. Τι είπατε λοιπόν μεταξύ σας, ποιο είναι το μήνυμα, το οποίο, το απόφθεγμα μάλλον, της χθεσινής βραδιάς, της χθεσινής ημέρας? Εμείς συνεχίζουμε τους σκοπούς και τους στόχους που έβαλαν οι γυναίκες αυτές που το 1925, ενώ δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, δεν πηγαίναν σχολείο, οι περισσότερες ήσαν αγράμματες, δεν μιλούσαν για ισότητα και για φεμινισμό. Για να συμμετέχουν σε αυτό το σωματείο έπρεπε να είχαν την έγκριση του συζύγου, του πατέρα ή του αδελφού. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν έβαλαν στόχο και σκοπό την προσφορά τους στον άνθρωπο και ειδικότερα στον άνθρωπο που πάσχει, στον άπορο, στο φτωχό, στον εγκαταλελειμμένο, στον ηλικιωμένο. Εμείς συνεχίζουμε αυτό το σκοπό και το στόχο αυτής των ιδρυτών. Και χτες ήταν έτσι μια βραδιά τιμής και σεβασμού, γιατί οφείλουμε σε αυτούς πάρα πολλά, ότι σήμερα είμαστε εδώ. Νιώθετε ένα βάρος. Κουβαλάτε όλη αυτή την ιστορία αυτών των γυναικών. Ναι, κουβαλάμε ένα βάρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορθοδόξης Χριστιανικής Ένωσης αλλά και του γυροκομείου έχουν σκοπό και στόχο να παρέχουν υπηρεσίες και φροντίδα στους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας που σήμερα δεν μπορούν να τους φροντίσουν οι δικοί τους άνθρωποι, αφενός και αφετέρου. Κάποιοι δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον. Τι έχουν να πούν εδώ οι άνθρωποι για τη δική σας φροντίδα, για τη δική σας προστασία? Θεωρώ ότι νιώθουν σιγουριά, ασφάλεια, αξιοπρέπεια, σεβασμός και πάνω απ' όλα είμαστε μια οικογένεια, οικογενειακό περιβάλλον. Εσείς είστε και μητέρα. Ποια είναι τα θετικά της γυναίκας, πώς μπορεί να βγάλει όλα αυτά τα θετικά και προς την κοινωνία ολόκληρη? Εγώ είμαι μητέρα και είμαι και μητέρα ενός ατόμου με αναπηρία που βρίσκεται σε ένα άλλο ίδρυμα. Και μπορώ να πω έτσι με το χέρι στην καρδιά ότι η γυναίκα είναι ζωή. Μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα και η γυναίκα δεν είναι το αδύναμο φύλλο. Και βέβαια με τον άντρα δεν γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας ανταγωνιστικά. Θεωρούμε τον άντρα συνοδοιπόρο σε αυτή τη διαδρομή μας.